Εμείς απευθυνθήκαμε σε όλους τους Θεσσαλούς πολίτες, ανεξαρτήτως κομμάτων. Σήμερα η Αθήνα νίκησε. Η πόλη αλλάζει σελίδα. Με τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ Χαριδούκα που ξεκίνησε την κούρσα των αυτοδιοικητικών εκλογών άγνωστο στο ευρύ εκλογικό σώμα να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, αποκαθιλώνοντας στο δεύτερο γύρο τον Κώστα Μπακογιάννη, αλλά και τα αποτελέσματα σε Δήμο Θεσσαλονίκης και περιφέρειες, η κεντρική πολιτική σκηνή πήρε φωτιά. Η ευθύνη του αποτελέσματος φέρει αποκλειστικά εμένα. Η Νέα Δημοκρατία είδε τις επιλογές της να καταποντίζονται στη δεύτερη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, την ώρα που οι υποψήφοι προερχόμενοι από την αντιπολίτευση, οι αντάρτες του κόμματος, εκλέγονταν και μάλιστα με ισχυρή πλειοψηφία. Συγχαρώ όλους τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους που εξελέγησαν την δεύτερη Κυριακή των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και να τους διαβεβαιώσω ότι είναι χρέος της κυβέρνησης να συνεργαστεί μαζί τους, όπως είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή. Έχουμε στηρίξει ουσιαστικά την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και προσμένουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική συνεργασία με όλους τους εκλεγμένους περιφερειάρχες και δημάρχους. Τώρα, ως προς τα πολιτικά συμπεράσματα αυτής της δεύτερης Κυριακής, σίγουρα δεν ήταν μια ιδιαίτερα καλή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Ήθελα πολύ να ήμουν μαζί σας σήμερα σε μια γιορτή όχι μόνο της δημοκρατίας, αλλά και του δημοκρατικού κόσμου. Του προοδευτικού κόσμου, ο οποίος σήκωσε ανάστημα και έδειξε ότι είμαστε η πλειοψηφία. Και είμαι περήφανος και τη σύγχρονη αριστερά, η οποία έδειξε ότι όταν ακομπλεξάριστε λέμε πριν καν την πρώτη Κυριακή ότι είμαστε με τον προοδευτικό κόσμο, με τους προοδευτικούς υποψηφίους, χωρίς αστερίσκους, δείτε τι γίνεται. Είναι και η πρώτη μεγάλη ήττα του κύριου Μητσοτάκη. Ήττα της αλαζονίας του, της αμετροέπειας και των πελατειακών πρακτικών. Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε τον τελευταίο μήνα ότι είναι ικανός να συνεργαστεί ακόμα και με το σκοτάδι για να πετύχει τους εκλογικούς του στόχους. Όμως ο ελληνικός λαός απόψε του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα. Και παρά τον συνολικά αρνητικό συσχετισμό ακόμα, σταθεροποιείται και ενισχύεται συνεχώς ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής, ο απεγκλωβισμός εργατικών λαϊκών δυνάμεων από τα αστικά κόμματα, η άνοδος του κύρους και η μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Μετά από την αμηχανία και την ένταση των πρώτων ωρών που προκάλεσαν τα αποτελέσματα των εκλογών, τα κυβερνητικά στελέχη επανήλθαν σημειώνοντας πως η κυβέρνηση λαμβάνει τα πολιτικά μηνύματα, ωστόσο η εμπιστοσύνη που της έχει δείξει ο λαός είναι νοπή. Εισπράττουμε τα μηνύματα του συνόλου των εκλογών και του πρώτου γύρου και του δεύτερου γύρου. Και αν θυμάστε, ενώ υπήρχε η διατύπωση της έκφρασης πολιτική κυριαρχία μετά τον πρώτο γύρο, είχαμε πει και ο Πρωθυπουργός το είπε και το απαντήσαμε και σχετικά σε ερώτηση εδώ στην ενημέρωση πολιτικών συνταχτών. Εμείς δεν πιστεύουμε στη λέξη κυριαρχία, πιστεύουμε στη λέξη εμπιστοσύνη, η οποία έχει χτιστεί σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες και μια περίοδο εισαγόμενων κρίσεων και κρίνεται καθημερινά. Αναλυτές πάντως σημειώνουν εμφατικά πως οι πολίτες έκαναν σαφές προς την κυβέρνηση ότι δεν της δίνουν λευκή επιταγή, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως φαινόμενα αλαζονίας ή υπερβολικής σιγουριάς και ενοχλούν και τιμωρούνται.